Ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας παρουσίασε το βιβλίο του «Αποσιωπηθήσα ιστορία στα κατεχόμενα». Ξεκίνησε από τα κατεχόμενα και τους Τουρκοκύπριους. Πραγματεύεται πολλά και διάφορα στο βιβλίο του αυτό ο κύριος Χριστόφιας. Νικόλα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γογό. Να πούμε ότι χθες βράδυ έγινε η παρουσίαση στον κατεχόμενο Τράχωνα. Με την ευχή λοιπόν Αναστασιάδης και Ακιτζή να καταλήξουν σε λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, αλλά και με σαφείς επικρίσεις για τους χειρισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Κυπριακό, ο Δημήτρης Χριστόφιας παρουσίασε, όπως είπαμε, ενώπιον τουρκοκυπριακού ακροατηρίου στα κατεχόμενα το βιβλίο του υπό τον τίτλο «Αποσιωπηθήσα ιστορία». Αιχμή του δώρατος, βέβαια, είναι οι συγκλήσεις Χριστόφια Ταλά. Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά τι μας δήλωσε ο Δημήτρης Χριστόφιας. Ανέφερε ότι ο σημερινός πρόεδρος θέλησε όχι μόνο να αγνοήσει αλλά και να χλεβάσει αυτές τις συγκλήσεις, αλλά με καθυστέρηση 5 χρόνων σήμερα επέστρεψε πίσω σε αυτές και δουλεύει με τον Μουσταφά Ακιντζή για τη λύση. Ωστόσο, ο γογό του ευχήθηκε να λύσουν το Κυπριακό και να καταλήξουν σε συμφωνία διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Τώρα, η ιστορία μας αναφέρει στο βιβλίο του Δημήτρης Χριστόφιας χαρακτηρίζεται από τη σύγκρουση του εφικτού και του εκφταίου και μάλιστα όπως λέγει το κυνήγι αυτό του εφικτέου οδηγεί δυστυχώς στο κάθε χθες και καλύτερα κατά την έκφρασή του. Μάλιστα δηλώνει ότι ο κυπριακός λαός τρέφεται όλα αυτά τα χρόνια με αυταπάτες και ψευδαισθήσεις και συντηρεί φρούδες ελπίδες και άπιαστα όνειρα που τα καλλιεργεί με συνέπεια όπως λέγει και με πείσμα η δεξιά και η ακροδεξιά στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Στο βιβλίο καταγράφονται ιστορικές αλήθειες που κατά τον συγγραφέα καίνε και πονάνε, τις οποίες όπως λέγει η κοινωνία πρέπει να αποδεχθεί για να λυτρωθεί ο τόπος. Μία από αυτές τις αλήθειες την οποία όπως λέγει αναφέρει στο βιβλίο του είναι και το ότι υπάρχουν και Τουρκοκύπροι αγνοούμενοι που κατά την έκφρασή του δεν προσβλήθηκαν από κάποιο μικρόβιο και ρίχθηκαν στα πηγάδια αλλά δολοφονήθηκαν από ελληνοκύπριους σοβινιστές. Τώρα μεγάλο μέρος του βιβλίου αναφέρεται στην πενταετή Προεδρία Χριστόφια, την οικονομική κρίση, στην τραγωδία στο Μαρί, αλλά και στις σχέσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Φυσικά αντιδράσεις αναμένεται να προκαλέσει η κριτική του τέος Προέδρου σε προκάτοχούς του σχετικά με τους χειρισμούς του στο Κυπριακό. Υπάρχουν σαφείς αναφορές και εχμές στην Προεδρία Γιώργου Βασιλείου, Γλάφκου Κληρίδη και Τάσου Παπαδόπουλου. Μάλιστα, ο ίδιος παραδέχεται ότι το περιεχόμενο του βιβλίου πιθανόν να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από τους επηρεαζόμενους. Ενώ να πούμε εγώ πριν ακούσουμε τη δήλωσή του που είναι μια αιχμή και μήνυμα προς τον πρόεδρο Αναστασιάδη ότι το βιβλίο το οποίο θα εκδοθεί και στα ελληνικά θα παρουσιαστεί και ενώπιον ελληνοκυπριακού ακροατηρίου στα μέσα Οκτωβρίου. Ξέρουμε γιατί επέλεξε να ξεκινήσει από τα κατεχόμενα ο Δημήτρης Χριστόφιας. Νικόλα, έχει κάνει οποιαδήποτε αναφορά? Δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο λόγο, ήταν τεχνική η λόγη. Κυρίω σήμερα βγαίνει από το τυπογραφείο στα ελληνικά το βιβλίο, επομένω στα μέσα Οκτωβρίου θα είναι έτοιμο. Καλώς. Να σε ευχαριστήσουμε και να παρακολουθήσουμε τη σχετική δήλωση. Εδέθηση δουλέψαμε σκληρά, μέσα από αντιπαραθέσει βέβαια και δυσκολίε, με τον Μεχμέδα Αλή Ταλάτ, όταν ήταν ηγέτη τη τουρκοκυπριακή κοινότητα και εγώ εκ μέρου ω πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ως διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Καταλήξαμε σε σημαντικότατες συγκλήσεις, τις οποίες δυστυχώς ο σημερινός πρόεδρος, ο κ. Αναστασιάδης, θέλησε όχι μόνο να αγνοήσει, αλλά και να χλεβάσει και να προσπαθήσει να τις καταστρέψει. Τελικά, με καθυστέρηση 5 χρόνων, έρχεται πίσω σε αυτές τις συγκλήσεις και δουλεύει μαζί με τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, τον Μουσταφά Ακιντζή, να λύσουν το Κυπριακό. Τους εύχομαι να καταλήξουν σε συμφωνία διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως είπα προηγούμενα, η οποία να μην αδικεί ούτε τη μια ούτε την άλλη κοινότητα. Να επανενώνει τον λαό μας, τον τόπο μας, την οικονομία, ώστε να ζήσουμε από κοινού χωρίς ξένες επεμβάσεις, χωρίς κατοχή, χωρίς ξένα στρατεύματα. Και με τον Κυπριακό λαό να είναι αφέντης του τόπου του, της Κύπρου μας.